Ομαλά πραγματοποιείται από το πρωί της Δευτέρας ο ανεφοδιασμός των πρατηρίων υγρών καυσίμων μετά τη λήξη της απεργίας των ιδιοκτητών φορτηγών και βιτιοφόρων δημόσιας χρήσης. Η εικόνα που παρουσιάζουν τα πρατήρια στη Χαλκιδική είναι τελείως διαφορετική από εκείνη που επικρατούσε μέχρι και την Κυριακή, καθώς πολλά πρατήρια είναι πλέον σε θέση να εξυπηρετήσουν τους οδηγούς χωρίς προβλήματα. Μέχρι το βράδυ της Τρίτης εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί ο ανεφοδιασμός των πρατηρίων σε όλη τη χώρα. Άρχισε εξομαλύνεται σιγά σιγά η κατάσταση. Εγώ απλά θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομική διεύθυνση Πολυγύρου, γιατί με ενέργειες δικές τους και με δικές μας του σωματείου μας και μονομαστικά έχουν βγει τα βιτία το Σάββατο και ανεφοδιάσαν τα πρατήρια όσα μπορούσαν από την επίταξη. Αρχίζει σιγά σιγά να εξομαλύνεται ο κόσμος, να μην ανησυχεί πλέον, διότι τα καύσιμα έχουν έρθει στον προορισμό και φαντάζομαι θα πάρουμε τη σωστή ροή. Κατά την εκτίμησή σας, στο 100% πότε θα βρίσκεται ο ανεφοδιασμός? Μέχρι το βράδυ θα είναι 100% ο ανεφοδιασμός, γιατί ήδη έχει φτάσει νομίζω η πληρότητα του γύρω στο 90%. Η απεργία των βιτιοφορέων που στέγνωσε την αγορά από καύσιμα είχε δυσμενείς επιπτώσεις για τον τουρισμό. Δυστυχώς οι φόβοι των ξενοδόχων και των ασχολούμενων με τον τουρισμό στη Χαλκιδική μας επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο. Είχαμε πραγματικά ένα υποτονικό από άποψη επισκεπτών Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάμε ότι είμαστε πια στη full season για τη Χαλκιδική. Φάνηκε λοιπόν με τον πιο σκληρό για τη Χαλκιδική τρόπο, γιατί υπήρξε και μια παραφιλολογία ότι η Χαλκιδική είναι από τα λίγα μέρη της Ελλάδας που δεν μπορεί να βρει κανείς βενζίνη, που το διαψεύδαμε σε όλα τα μέσα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, με τη διαφορά ότι δυστυχώς οι πολίτες πίστεψαν τα μέσα και όχι εμάς, και γι' αυτό, όπως είπα, είχαμε αυτή την κίνηση στη Χαλκιδική. Δόξα τω Θεώ, η απεργία είχε λήξει. Εμείς, σαν Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, και την επίταξη την ολοκληρώσαμε την Παρασκευή των οχημάτων, αλλά και ήμασταν έτοιμοι να προβούμε σε καθημερινά δελτία τύπου από σήμερα, συνεργασία με τη Διεύθυνση Εμπορίου, ώστε να ενημερώνει το κόσμος αλλά και τα μέσα στο πού μπορεί να βρει κανείς βενζίνη. Ευτυχώς αυτά όλα έχουν τελειώσει. Δυστυχώς όμως για τον τουρισμό της Χαλκιδικής δεχθήκαμε ακόμη ένα πλήγμα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι το τελευταίο σε αυτήν την τόσο ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά μας. Η ρυθμή αύριο θα είναι κανονική και ως προς τον κόσμο και ως προς τον τουρισμό. Είχαμε πραγματικά πολλές ακυρώσεις και από μικρές αλλά και από μεγάλες μονάδες. Είχαμε ακυρώσεις κρατήσεων και δωματίων. Ο κόσμος καταλαβαίνετε ότι ήταν αδύνατο να ταξιδέψει, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τους Βαλκάνιους επισκέπτες αλλά και τον εσωτερικό τουρισμό, με την αβεβαιότητα όλη αυτή που ίσχυε για τα πρατήρια και την προμήθεια καυσίμων για τα αυτοκίνητά τους. Σας επαναλαμβάνω ότι δεχτήκαμε ακόμη ένα χτύπημα. Είναι αγανακτισμένοι όλοι οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων γενικότερα. Δόξα τω Θεώ τελείωσε και συνεχίζουμε έτσι πιο δυνατά σε αυτές τον έναν μήνα φουλ για τη Χαλκιδική που απέμεινε. Ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Χαλκιδικής σχολίασε και όσα συνέβησαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με την αύξηση στις τιμές των καυσίμων από τους πρατηριούχους. Δεν έχω να πω κάτι στους καταναλωτές. Νομίζω ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεων του και για το μαγαζί του και για τη διαχείριση του μαγαζιού. Όντως κάποια τσιμπήσανε, διότι τα καύσιμα έρθανε από μακριά, έρθανε από Καβάλα και όχι από Θεσσαλονίκη. Από σήμερα πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει τέτοιο φαινόμενο. Δεν θα υπάρξει. Η απεργία έληξε το απόγευμα της Κυριακής, έπειτα και από παρέμβαση των παραγωγικών φορέων της χώρας. Οι ιδιοκτήτες αποδέχτηκαν την πρόταση για τερματισμό των κινητοποιήσεων υπό τους όρους της άρσης της επίταξης και της διεξαγωγής διαλόγου με την κυβέρνηση επί των ρυθμίσεων του επίμαχου νομοσχεδίου για το άνοιγμα των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων. Ήδη το βράδυ της Κυριακής, κυβερνητική ανακοίνωση ανέφερε πως εφόσον οι μεταφορείς επανέλθουν στα καθήκοντά τους, η πολιτική επίταξη καθίσταται άνευ αντικειμένου.